Με λένε Παντελία και έρχομαι από την Πετρούπολη. Τι, please, αυτό θα σας πω μόνο για το αντικείμενο που σας έχω φέρει. Υποδεχόμαστε αμέσως την Παντελία. Αγαπημένη μου, καλώς ήλθες στο Castle Trust. Καλώς σας βρήκα. Το Παντελία, από εκεί θα ξεκινήσω. Από πού προέρχεται, Παντελής? Ναι, ναι, είναι το όνομα του πατέρα μου. Μοναχοκόρη είσαι? Όχι, είχα έναν αδελφό. Είχες? Είχανε. Α, κρίμα. Ο μπαμπάς ζει? Ούτε ο μπαμπάς. Όχι, γι' αυτό και με λένε Παντελία. Πέθανε όταν εγώ ήμουν μωρό και ήταν ιδέα να με βαφτίσουν το όνομα. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε από την αρχή. Επομένως, μου αρέσει που χαμογελάς. Αγαπημένη μου Παντελία, με τι ασχολείσαι? Είμαι υπεύθυνη κρατήσεων σε μια εταιρεία που νοικιάζει ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Σπούδασες? Σπούδασα, ναι. Πού? Σπούδασα στην Αγγλία, μετάφραση διερμηνία, γερμανικά, ισπανικά. Ποια είναι τα χόμπι σου, τι κάνεις, πες μας. Εντάξει, ταξίδια όπως όλοι φυσικά εννοείται. Εδώ τρελαίνομαι για τα ταξίδια, ειδικό της μου. Το πιο ιδιαίτερο ταξίδι σου? Το πιο ιδιαίτερο ήταν όταν το 2005 αποφάσισα να φύγω με ένα σακίδιο και να ταξιδέψω για ένα χρόνο μόνη μου. Και πού πήγες? Ξεκίνησα από τη γη του Πυρός, από Νότιο Αμερική και έφτασα μέχρι ΗΠΑ. Πάντα ήθελα να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι, ήταν όνειρο ζωής. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι. Μαθαίνεις για σένα, μαθαίνεις για τους άλλους. Νομίζω γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος. Το αρχικό ταξίδι ήταν να περάσω και Κίνα, αλλά τέλος πάντων ερωτεύτηκα και δεν πέρασα. Τι έκανες, ερωτεύτηκες? Ερωτεύτηκα, ναι, και έμεινα στην Αμερική για λίγο. Πόσο διάστημα? Όχι πολύ, 3 μήνες. Μόνο, μωρέ! Ναι. Αγαπημένη μου Παντελία, όπως έχεις αντιληφθεί, απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί σου. Και εγώ μαζί σας. Αλήθεια? Ναι, παρόλα αυτά, το πω να το μου τρέμει. Όχι, καλά, αλλά δώσε μου το χέρι σου. Το αριστερό μου γόνατο έχει μια δική του σχέση, αρχίζει και τρέμει. Αλλά ευτυχώς η κυρία Μυραράκη με βοηθάει λίγο να ηρεμήσω. Κρατιόμαστε και δυο μαζί και τώρα συνδεόμαστε με το αντικείμενο που μας έχεις φέρει. Okay. Το αντικείμενο δεν είναι δικό μου, είναι του Μπατζανάκη μου, ο οποίος είναι συλλέκτης ο ίδιος, από χόμπι. Εγώ βλέπω την εκπομπή, μου αρέσει πάρα πολύ, αγαπάω τα παλιά αντικείμενα και του λέω κάποια στιγμή, αν βρεις κάτι, ας πούμε, να μου το δώσεις, πολύ θα ήθελα να πάω. Και μου λέει, έχω βρει, μου λέει, μια τσαγέρα απίθανη, δεν ξέρω εγώ τι. Τσαγέρα. Και στην αρχή είπα όχι, αλλά μετά μιλήσαμε λίγο, την είδα, έμαθα πράγματα και τελικά αντιλήφθηκα πόσο... Τι έμαθες για αυτή την τσαγέρα? Λοιπόν, καταρχήν είναι από ένα ξενοδοχείο και το αντικείμενο είναι της μιας γαλλικής εταιρείας, συγγνώμη για τα γαλλικά, Κριστόφιλ λέγεται, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή, υπάρχει ακόμα και σήμερα. Και ποιος δεν ξέρει, ναι, πολύ γνωστή. Υπάρχουν και οι σφραγίδες και κάτω και στο καπάκι που λένε ότι είναι Κριστόφιλ και πάνω, όπως βλέπετε, γύρω-γύρω από την τσαγέρα λέει και το όνομα του ξενοδοχείου. Ήρθε η ώρα, ναι. Πιανού του ηδήμονα, Θάνος Λούδος. Σε ακούμε. Εδώ έχουμε μία τσαγέρα, της οποίας η προέλευση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και φαίνεται, εάν τη δει κάποιος. Grand Hotel d'Angleterre Athènes. Το ξενοδοχείο Αγγλία, με λίγα λόγια, το οποίο ήταν το αντίπαλο δέος του Μεγάλη Βρετανία. Βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος, με ερμού. Χτίστηκε το 1875. Και κατεδαφίστηκε λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν πάω στα θετικά, θα πάω πρώτα στα αρνητικά. Βεβαίως. Θα ξεκινήσω από τα αρνητικά για πρώτη φορά. Συνήθως ξεκινάω από τα θετικά. Μάλιστα. Λοιπόν, μας λείπει η λαβή. Εδώ υπήρχε μια λαβή, πορσελάνινη, η οποία έχει χαθεί. Και επιπλέον μας λείπει και η βάση θέρμανσης. Εδώ θα είχε μια βάση θέρμανσης η οποία λείπει. Γι' αυτό ο Θάνο μου έχει αυτά τα δύο τα οποία στηρίζεται. Πάμε τώρα στο ωραίο. Πάμε τώρα στο θετικό. Στο κάτω μέρος βλέπω μια σφραγίδα, το λεγόμενο hallmark που λέμε. Το οποίο μου δείχνει ότι έχει κατασκευαστεί μεταξύ του 1844 και του 1935. Ακριβώς. Μετά η Κριστόφιλ χρησιμοποίησε άλλο σύμβολο. Τι μέταλλο είναι, Θάνο? Αυτό είναι πάργυρο. Δεν είναι ασημένιο, δεν είναι το ασήμι της Κριστόφιλ. Είναι πάργυρο. Πολύ ωραίο, πολύ καλό, μου αρέσει πάρα πολύ και η ιστορία του και η προέλευσή του για μένα είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από ό,τι θα ήταν χωρίς αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει, να το ξέρετε. Ευχαριστώ. Είσαι έτοιμη για την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας? Πανέτοιμη. Πάμε! Πόσο εκτιμάτε αυτό το αντικείμενο που τόσο σας άρεσε? Όντως μου άρεσε. Είναι ένα αντικείμενο που μας συνδέει με την υψηλή και αριστοκρατική κοινωνία της Αθήνας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.
Η εκτίμησή μου είναι... Είναι 300 ευρώ, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Γεμάτα 300 ευρώ και ελπίζω να μπορέσεις να διεκδικήσεις πολύ περισσότερο. Okay. Αγαπημένη μου Παντελία, ναι. Πώς την βρίσκεις την εκτίμηση του Θάνου? Καλή είναι. Α, πολύ ωραία. Κάτι παραπάνω σκεφτόμουν. Περίπου πόσα, 500. 500, ναι. Το κατάλαβα. Ναι. Να σου πω τώρα, επειδή αυτό είναι το αντικείμενο του φίλου σου που σου το έδωσε για να το φέρεις. Α, έχει twist η υπόθεση. Δηλαδή? Δηλαδή μου το έδωσε και ήταν να τα πάρουμε μισά-μισά, αλλά επειδή πατρεύτηκα, μου είπε ότι τα χρήματα είναι δώρο. Είναι δώρο. Εύχομαι βίον ανθόσπαρτο. Να πας στο καλό, καλή τύχη, να ζήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σε φιλώ, καλοπούλητο. Γεια σας. Τρέμω τώρα που θα πω στο δωμάτιο της Δημοπρασίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω να παλέψω για το δώρο μου, οπότε θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ποια είστε όμως? Ποια είστε ακριβώς? Με λένε Παντελία. Έχω αρχίσει να τρέμω μάλλον. Έρχομαι από την Πετρούπολη σήμερα, αλλά είμαι από την Καβάλα. Ωραία. Φοβάμαι ότι μπορεί να πέσω κάτω, ότι θα πω το λάθος πράγμα. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι με τη συζήτηση θα μου περάσει. Θέλετε να μας πείτε έτσι πιο πολλά για εσάς? Έχω σπουδάσει ξένες γλώσσες, μετάφραση και ερμηνεία, γερμανικά, ισπανικά. Έχετε ζήσει καθόλου στο εξωτερικό? Ήμουν ένα χρόνο στην Αμερική με μια υποτροφία. Μετά από επιλογή πήγα Αγγλία που αγαπάω. Κι εγώ. Το ξέρω, γι' αυτό σας κοιτάω. Και τι κάνετε εκεί? Μετάφραση και ερμηνεία. Και αγαπάω πάρα πολύ τις τέχνες. Πολύ ωραία. Αυτό που μας έχετε φέρει έχει σχέση με τις σπουδές σας, με αυτά που αγαπάτε? Έχει μία. Για να έχει δούμε. Μία. Για να αφορά... δούμε τι μας έχετε φέρει. Α, τι όμορφο! Είναι καταπληκτικό. Και θα σας πω γιατί έχει σχέση. Ένα τσαγερό. Γιατί είναι Κριστόφιλ, καταρχήν. Ωραία. Οπότε και υπάρχει σφραγίδα και από κάτω και μέσα στο καπάκι. Είναι 1900 περίπου. Ναι, φυσικά, παρακαλώ. Από? Λοιπόν, είναι από ένα ξενοδοχείο που υπήρχε στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο ήταν το αντίπαλο βίος της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι πανέμορφο, δηλαδή οριακά νιώθω ότι έχω μπροστά μου την τζαγέρα σαν την πεντάμορφη και τετέρες που θα αρχίσει να τραγουδάει και να μιλάει και να πετάει και να κάνει. Είναι όντως αριστούργημα. Λοιπόν, παίρνω την κυρία Τζαγερό και θα την προσέχω. Πάρα πολύ ωραία. Όσο η Όλη το φέρνει κοντά μας, θέλετε να μας πείτε πώς ήρθε στα χέρια σας? Έλα. Από φίλο ο οποίος είναι συλλέκτης, μου είχε πει αν θα σε ενδιέφερε να πας και τα λοιπά. Του λέω αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο που να μου αρέσει. Και όταν μου είπε για την τζαγέρα, του λέω έλα μωρέ τώρα, εγώ τι δουλειά έχω με τζαγέρες. Αλλά μετά μου εξήγησε περισσότερα πράγματα. Για το αντικείμενο, για το ξενοδοχείο αυτό, υπάρχουν πληροφορίες στο Εθνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. Υπάρχει μια σελίδα αφιερωμένη στο ξενοδοχείο Νέα Αγγλία, Αγγλία, που μετά πίτα ονομάστηκε Νέα Αγγλία. Έχουν μείνει εκεί ο Καβάφης, μάλιστα, ο Στάινμπεκ, ο Χέμινγκουέι. Όταν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να το είχαν πιάσει κιόλας, είναι πραγματικά απίθανο. Βεβαίως η ποσότητα είναι τεράστια. Αναρωτιέμαι, πρέπει να ήταν στα πρωινά αυτό, δεν είναι ατομική. Δεν είσαι καθόλου άδικο για αυτό που λες. Ναι, πρέπει να ήταν στα πρωινά, ναι. Δεν σε ένα ζεύγος να πει. Σερβιρίσματος. Όχι, και εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Το μέγεθός του. Έχω μπει στην παρέα, έχει φύγει το πολύ άγχος και χαίρομαι να τους ακούω να συζητάνε. Ξέρετε η σφραγίδα τι είναι? Λέτε για τον αριθμό. Νομίζω ότι να υπάρχει ένα αριθμό. Το 73 έχει έναν αριθμό και ναι, είναι κάτι και... σημαίνει. Επίσης, Ελωμίδα μου, έχει ένα αυταψήφιο αριθμό που σημαίνει ότι υπήρχε μια γραμμή παραγωγής πολύ μεγάλη. Υπήρχε επίσης. Αυτό είναι πάργυρο, δεν είναι ασημένιο. Ναι, είναι πάργυρο, όντως. Είναι πάργυρο, δεν είναι ασημένιο. Είναι της εταιρείας Κριστόφιλ, δεν είναι από τα αντικείμενα τα οποία είχαν γίνει κατά παραγγελία. Είχαν γίνει σε μεγάλη παραγωγή αριθμό και επέλεγαν από τα ξενοδοχεία αυτό το μοντέλο. Οπότε... Αυτό ήθελα να ρωτήσω κρατώ. Ναι, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει, δεν θα βρείτε άλλο, πραγματικά. Δεν αντιλέγω, απλά σας λέμε και την άλλη... Εντάξει, αλλά την ισορροπημένη. Δεν υπάρχει, νομίζω ότι το κάνει πιο πολύτιμο. Δεν... Εντάξει, λέει την αλήθεια, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι τόσο εξαιρετικό που τελικά δεν έχει σημασία. Ακούστε τώρα πόσες εκλεκτικές συγγένειες αρχίζονται και ξεδιπλώνονται μεταξύ ημών και ημών. Για πέστε μου, θα χαρώ πολύ. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, με έχετε διαβάσει, άρα ξέρετε για το θέμα αγγλική εσάνς. Δεύτερον, έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη στα σημαίνια. Έχω μια τεράστια συλλογή, ευτυχώς, από τη μητέρα μου, ειδικά σε Κριστόφ. Και η τρίτη και τελευταία είναι ότι ξεκινάω ένα καινούριο project στο Πήλιο, το οποίο ξεκινάει ως μια οικογενειακή
οικία στην αρχή, αλλά θα μεταξελιχθεί σε μια high-end pension. Θα χαρώ πολύ αν πάει στα χέρια του κυρίου Καράμπελα. Για να δούμε όμως τελικά θα πάει σε κάποιον και σε ποιον. Είναι ένα καταπληκτικό σκεύος. Αυτό έχει εδώ αυτό τους βακελίτες. Το κρατάει μονωμένο από τη θερμοκρασία. Δηλαδή αυτό εδώ έμπαινε σε ένα σκεύος που ήταν σαν μπελ μαρί κατά κάποιο τρόπο για να ζεσταίνει. Δηλαδή ακουμπούσε αυτό, ήταν για να κουμπάει απάνω και να ζεσταίνει το τσάι, να είναι ζεστό. Φυσικά, αν θα είχαμε και το σκεύος του μπελ μαρί από κάτω, θα ήταν ακόμα τελειότερο. Βέβαια. Γιατί τώρα έχουμε το ένα κομμάτι. Αλλά επειδή είναι αυτή όλη η ιστορία, μου αρέσει πάρα πολύ. Για να δούμε. Η Παντελία θέλει ένα ποσό κοντά στα 500 ευρώ. Ο Γεώργιος αγαπά τα ασημένια αντικείμενα, ενώ ο Δημήτρης αντιλαμβάνεται ότι στον κατάλληλο πελάτη μπορεί να μεταπουλήσει την τζαγέρα σε καλή τιμή. Εγώ θα ξεκινήσω την πρώτη προσφορά, θα δώσω 200 ευρώ. Πολύ καλή προσφορά, πολύ καλή. Κοίταξε τώρα, ο Καράμπελας έχει πρίκα, όπως και ο Δημήτρης, έχει χώρο ο Δημήτρης στο κοντέινερ. Κατάλαβες. Άρα κανείς από τους δυο δεν θα μείνει. 220. Για να δούμε που θα πάει ο κύριος Καράμπελας. Είμαι μέσα στην τζαγέρα μου, έτσι. Έχω βουτήξει. Έχεις βουτήξει. Είσαι στο παιχνίδι. Κολάψαν σούσα. Βεβαίως είμαι. Πόσα. Θα κάνω έτσι σαν τον τζιν και να εξαφανιστώ, αυτό θες. Όχι, θέλω 220. Πού είσαι. 230. 230. Λάου, λάου. Να μην τους κουράζω, θα πω 300 ευρώ για να αρχίσει να ανεβαίνει, γιατί ξέρω η αξία πόσο είναι. 300 ευρώ. Αντί για 205. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι υπέροχο αντικείμενο. Θα ήθελα βέβαια να υπάρχει όλο το σετ. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και όλος το λόγο δεν έχω καθόλου ξεκάθαρη ιδέα που μπορούμε να φτάσουμε. 350 και βλέπουμε. Έχω την αίσθηση ότι παρόλο που είναι Κριστόφελ και έχει μια ιστορική αξία, δεν νομίζω ότι ξεπερνάει τα 300 ευρώ που είχα σκοπό να σας προσφέρω. Οπότε έχετε μια προσφορά στα 350, την οποία για κάποιο λόγο εγώ θεωρώ ότι είναι ακριβώς η τιμή η οποία θα έπρεπε να αγοραστεί αυτό το αντικείμενο. Οι υπόλοιποι. Οι όλοι, σε παρακαλώ πάρα πολύ καταρχήν, απευθύνεσαι πάντοτε Δημητράκη, σε μένα. Άκουσα με. Ξέρω γιατί μου συμπαθείς και το δείχνεις κάθε μέρα. Αν θέλεις κάτι γλυκό, να σου παραγγείλω επιδόρπιο. Τιραμισού θες. Πες μου. Εγώ λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή θα δώσω το λόγο στην Ελωμίδα να δω αν πράγματι με ενδιαφέρεται. Και πάνω που πάει να βράσει, το σβήνεις. Δεν θα πεις. Εγώ θα δω αν πράγματι ενδιαφέρεται και θα ακολουθήσω. Θα χτυπήσω την Ιόλη στο 360 ίσα-ίσα για να μείνω στο παιχνίδι. Θέλω να δω αν η πρίκα σου αρκεί, θες κάτι παραπάνω, δεν νομίζω. 260 η κυρία Ελωμίδα, οπότε κοντά στο στόχο, πάμε καλά. Εγώ θα σας πω ότι με αυτά και με αυτά, τι μου κάνατε, κάτι που δεν θέλω καθόλου. Θα συμφωνήσω με το φίβο. Σέβομαι όλα αυτά που είπε, έχει απόλυτο δίκιο, οπότε αποχωρώ και σας εύχομαι πραγματικά πολύ καλή τύχη. Λοιπόν, είναι πραγματικά πανέμορφο, αλλά θα ήθελα και το υπόλοιπο σετ. Θα το δώσω στην Ελωμίδα να δούμε αν μπορείτε να συμφωνήσετε. Αποχωρώ. Τι είπα εγώ. Τι είπα εγώ εξ αρχής. Όλοι αυτοί εδώ θα σας αφήσουν μια ώρα. Μάντης είναι, πού ήξερε ότι θα μείνεις εκεί. Είμαστε στα 360. Έχουμε συμφωνία. Είμαστε κοντά σε κάτι που είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Δεν είμαστε καθόλου μακριά. Εγώ μπορώ να περιμένω να έρθετε κοντά. Εγώ σκεφτόμουν γύρω στα 400, το οποίο είναι νομίζω πολύ κοντά. Δεν αξίζει να τα χαλάσουμε για 40 ευρώ. Έχετε δίκιο, έχουμε συμφωνία. Μπράβο, Παντελία. Είμαι πολύ χαρούμενη, πούλησα στα 360, πάνω από την εκτίμηση του κυρίου Λούδου, οπότε θα απολαύσω ένα ωραίο δίπλο με τον άντρα μου. Δεν ξέρω, θέλω να ακούσω την τιμή του Λούδου τώρα ή δεν θέλω. Για πείτε εσείς όλοι. Θες. Λουδός, παίζει Λουδός. Μπορείτε, άμα θέλετε. Ναι, 300. Για χαρά. Εντάξει. Πολύ καλό τύπο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Θα ξαναρχόμουν στο Castle Trash. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Πέρασα φανταστικά. Παρότι καθ' όλη τη διάρκεια πολύ τρέμουν, βρε παιδί μου.